Καλησπέρα, Κυριακή, 1η Μαρτίου 2020, παραμονή της Καθαράς Δευτέρας και έχουμε απόψε μια επιστολή, η οποία είναι, είναι, είναι δυνατή επιστολή. Λοιπόν, με απάτησε ξανά τώρα στα γεράματα, τι να κάνω. Αγαπημένη μου Θέκλα, είμαι 66 χρονών, παντρεμένη πάνω από 45 χρόνια. Ο άντρας μου σοβαρός σταθερός, με έκδηλη την αγάπη του και την αφοσίωση του σε εμένα. Ως που πριν 11 χρόνια ανακαλύπτω μια σχέση του προ 30 ετίας, διάρκειας τεσσάρων χρόνων, από ένα γράμμα του προσεκίνη, που προσπαθούσε να την ξανακατακτήσει, για να τονώσει τον ανδρισμό του όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε. Ωραία πράγματα. Είσαι παντρεμένη 45 χρόνια όχι, πόσο ήσουν τότε, τώρα είσαι 40. Είσαι παντρεμένη 35 χρόνια και μαθαίνει ότι 5 χρόνια μετά που παντρευτήκατε έκανε σχέση ρομαντική η οποία διήρκησε και 4 ολόκληρα χρόνια. Και, τότε, προσπαθούσε και τότε πριν 10 χρόνια να την ξανακατακτήσει. Τότε είχα νεκρώσει. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με εκείνον να προσπαθεί να με πείσει ότι «Να, έπιασα κι εγώ μια γκόμενα. Δεν σήμαινε τίποτα για μένα και τα γνωστά» χτυπιότανε, θα έκανε τα πάντα για μένα, δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς εμένα. Πονούσα, δεν μπορούσα όμως να χωρίσω. Ήταν σαν να χώριζα από τον εαυτό μου πραγματικά, μετά από τόσα πολλά χρόνια που ζεις μαζί με κάποιον, έχει συνδεθεί τόσο πολύ μαζί του ή έχει συνδέσει τόσο πολύ μαζί του τη ζωή σου, που είναι σαν να από τον εαυτό σου ε, όταν χωρίσει από γάμο τόσο πολύ χρόνο. Και γάμο που μέχρι να τον πιάσει πριν 11 χρόνια στα Πράσα και 35 χρόνια τον θεωρούσε άψογο και τον έβλεπε όπω γράφει παραπάνω, σοβαρό, σταθερό, με έκδηλη αγάπη και αφοσίωση προ τη σύζυγο. Πέχτη νομίζω πρέπει να είναι ο άντρα σου. Τον είχα διώξει για ένα διάστημα και όταν με το έτσι θέλω γύρισε και δεν έφευγε, εγώ ένιωσα συμπληρωμένη. Ένιωσε συμπληρωμένη, μήπω εννοεί ότι σου έφυγε η ανασφάλεια του πώ θα επιβιώσει μόνη σου. Πολύ πιθανόν αυτό το πράγμα. Ε, όταν έφυγε, ε, σίγουρα, ε, σίγουρα, πολύ πιθανόν, θα έχει και τρομερή ανασφάλεια. Πώ θα ζήσω μόνη μου τώρα που είμαι μαθημένη 35 χρόνια να ζω μαζί του. Πέρασαν μερικά χρόνια με τρυφερότητα κτλ. Όμω μετά ξαναήρθε η ρουτίνα και πολλά ξεχάστηκα. Τώρα στα 74 του, χωρί να λειτουργεί σεξουαλικά και να νευριάζει όταν τον πείραζα πάλι θα πας στην κόμενα, συνέβη το εξή. Γιατί στα 74 δεν λειτουργεί σεξουαλικά, αν δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα σωματική υγεία, όπω προχωρημένο διαβήτη, ή αν δεν παίρνει κάποια φάρμακα αντιπερτασικά τα οποία προκαλούν αδυναμία στήση, τα οποία αυτά φτιάχνονται. Αυτό με το διαβήτη, άμα είναι προχωρημένο, δεν φτιάχνεται, αλλά τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Γιατί να μην λειτουργεί σεξουαλικά στα 74, και εσύ 66 ετών είσαι, είσαι ένα γυναίκα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό 74 και 66 και να μην έχετε ερωτική ζωή. Συνέβη το εξή. Ένα βράδυ πριν λίγε μέρε τον άκουσα να λέει στο κινητό του κλείνοντα: Μωρό, αγαπώ. σω έχει ένα δίκαιο. Τι να σα περιγράψω τώρα. Είχε πέσει στα πατώματα. Δεν είχε και πολύ τρυφερότητα από μένα, είπε. Όχι, η... παίχτη είναι ο τύπο. Παίχτη, παίχτη. Επιβεβαιωμένο. Τον έχει πιάσει δύο φορέ. Να δούμε και πόσε άλλε που δεν τον έπιασε. Ίσως έχει ένα δίκιο γιατί πολλές φορές αμήνομαι με επίθεση επειδή είναι χειριστικός. Δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή όταν ο άνδρας σου κάνει χειριστικότητες και εσύ αμήνεσαι και τον προσπαθείς να τον συνεφέρεις, προσπαθείς να τον φέρεις, επαναφέρεις την πραγματικότητα τότε αυτός έχει δίκιο να πάει να σε απατήσει. Δεν έχει κανένας κανένα δίκιο να απατήσει κανέναν. Έχεις πρόβλημα με τη γυναίκα σου, πες τη στο σταΐσα και λύσε το ή χώρισε την και μετά πήγε να βρισκόμενα. Όχι έτσι. Η δικαιολογία του ότι σωματικά δεν με απάντησε αυτή τη φορά. Του άρεσε το φλερτ για να αισθάνεται ποθητό. Μάνα μου τον καημένο είχε πρόβλημα που δεν αισθανόταν ποθητό. Δεν θέλω να σα κουράσω. Ε, εμένα δεν με κουράζει. Αυτό σε σένα κουράζει. Αυτό που με απασχολεί είναι εκείνο αρνείται να φύγει από το σπίτι. Τα οικονομικά μα δεν το επιτρέπουν να νοικιάσει σπίτι. Εγώ όμω είμαι σε τρομερά δύσκολη θέση. Να τον αγνοώ, να μην του δίνω φαγητό ή να τον πλένω. Άμα, άμα, άμα δεν τα κάνω αυτά νιώθω ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος. Όμως δεν γίνεται και να συμπεριφέρομαι όπως πριν σαν να μην έγινε τίποτα. Αν και δεν είμαι πολύ εξοργισμένη μετά την πρώτη φορά συνηθίζεις δεν ξέρω να μας πούν, να μας που να μετά την πρώτη φορά συνηθίζει. Ή μήπω το πένθησες στο παλικάρι, πένθησες το, την, την αγάπη που είχες για αυτόν τον άνθρωπο α, είτε πριν 11 χρόνια, είτε όταν σταμάτησαν οι τρυφερότητες και τώρα πλέον λες, ε, τώρα ποιον έχασε, κάποιον ο οποίο δεν κάνει ούτε καν σεξ μαζί σου και δεν σου δείχνει καθόλου τρυφερότητα, αλλά αυτέ εσύ που σε απάντησες επειδή δεν είσαι τρυφερότητα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, ναι, ναι. Ηρωνικά λέω τα ωραία πράγματα. Τον βλέπω σαν παιδί μου που έκανε μια σκανδαλιά. εσύ δεν έχετε αδελφοποιηθεί, έχει γίνει μαμά του. Αν και είσαι 9 χρόνια μικρότερη. Ούτε όμω να είμαι συνέχεια θυμωμένη ζώντα στο ίδιο σπίτι. Αδιέξοδο και να φύγει πάλι δεν θα νιώθω καλά. Είμαστε μια ζωή μαζί. Τι να κάνω. Θα σα είμαι ευγνώμων να μου απαντήσετε και ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελέ γράμμα μου. Όχι, δεν ήταν μακροσκελέ, μέσα στα όρια ήταν. Όμω θεώρησα ότι έτσι θα καταλάβετε κάπω του χαρακτήρε μα. Σα χαιρετώ με εκτίμηση. Και σα στέλνω την επιστολή μου από το mail μια νεαρή συγγένισσα μου που σα παρακολουθεί ανελειπώ. Τώρα και εγώ σα παρακολουθώ ανελειπώ και προσπαθώ συνέχεια για το καλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ που δύο διαφορετικές ηλικίε μέσα στην ίδια οικογένεια είστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι και προσπαθείτε για το καλύτερο. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Τι να κάνει τώρα, αστεία. Είσαι 66 και αυτό είναι 74. Προφανώς αυτός ε, ε, επήγει να έχει γυροκόμιση, ε? οπότε έχει περισσότερους λόγους αυτός να μην θέλει να χωρίσετε. Επίσης λες ότι δεν το χρησιμοποιεί και όλα το εργαλείο, οπότε ε, δεν έχει και πολλά φόντα για να πάει να βρει άλλη γυναίκα, ούτε χρήματα έχει καν να νοικιάσει όπως λες, το εργαλείο δεν είναι σε χρήση τουλάχιστον μαζί σου δεν είναι σε χρήση, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να μην είναι και γενικώ σε χρήση, γιατί δεν μου φαίνεται κάποιο άνθρωπο που να ψυχοψάχνεται και να φροντίζει την ευεξία του γενικότερα, άρα να έχει και καλή σεξουαλική υγεία, γιατί εξαρτάται από τη φροντίδα που κάνουμε στον εαυτό μα και οι άνδρε και οι γυναίκε, και στη ψυχή μα και στο σώμα μα, για να έχουμε καλή υγεία, ερωτική ζωή με τη μέχρι τα βαθιά μα γεράματα. Λοιπόν, τι να κάνει, τι να κάνει, τι να κάνει, να τον διώξει. Να τον διώξει τουλάχιστον προσωρινά. Διώξε τον για λίγο καιρό. Θα σου πω μια εμπειρία που είχα στο γραφείο προ 15 ετία. Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι οι οποίοι ήταν αρκετό καιρό σε διάσταση. Μπορεί 1,5 χρόνο. Αυτό ο, ο σύζυγο, ο οποίο ήταν και στήλο τη κοινότητα, pillar of the community που λένε στα αγγλικά, δηλαδή ήταν ένας διαπρεπής κύριος, πολύ σεβάσμιος, σε παρόμοια ηλικία με τον σύζυγό σου, ε, έφτασε στο σημείο, το έσχατο, να δημιουργήσει ερωτική σχέση ε, με ένα πρόσωπο πολύ σε ηλικία από αυτόν, πολύ διαφορετικής μόρφωσης, ε, μια κατάσταση που ήταν σαφέστατα ότι η νεαρή κοπέλα τον ήθελε για τα χρήματα. Και προσέβαλε με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό του, όταν έγινε γνωστό ότι αυτός διατηρούσε σχέση με μια γυναίκα τόσα πολλά χρόνια νεότερη του, η οποία είχε σχέσεις και με άλλους και λοιπά και λοιπά, θα πω περισσότερα για να μην προδώσω ταυτότητες και αυτά, και η γυναίκα του τον έριξε έξω, τον έδιωξε. Έσυρε τον μπόξο από το σπίτι που λέμε στην Κύπρο. Του δώσε τον αέραν του. Τώρα έστειλε να πάει. Αυτός είχε πάει σε κάτι συγγενείς και έμενε. Είναι και ο δικό σου φαντάζομαι έχει συγγενείς. Δεν ξέρω να του. Μπορεί να του. Αλλά πόσο χρόνο, ε. αν αυτό είναι 74 και στα 20, αν τον έκανε η μάνα του, θα είναι 90 και πάνω. Τέλο πάντων. Αυτοί είχαν και χρήματα, δεν είχαν θέμα οικονομικό, δεν είχαν οικονομική δυσκολία. Τον έστειλε και πήγε στο καλό. Συνειδητοποίησε η γυναίκα του αυτό από τα 50 του και μετά είχε αρχίσει να κάνει διάφορε κουτσουκέλε. Μέχρι τα 50 του δεν είχε κάνει. Από τα 50 και μετά είχε αποθεί, που λέμε στην Κύπρο. Είχαν πάρει τα μυαλά του αέρα, που λέτε εσεί στην Ελλάδα. Και τον είχε διώξει. Αλλά μετά από αρκετούς μήνες ήρθαν εκεί δυο μαζί, μαζί τους γνώρισα και μου είπαν ξέρει, εμείς έχουμε χωρίσει γιατί έγινε αυτό και αυτό. Όμως τώρα και η γυναίκα που μένει μόνη της στο σπίτι και η γυναίκα που έμεινε μόνη της στο σπίτι για τα παιδιά τους είχαν τις οικογένειες τους, τις δουλειές τους κτλ. Και αυτός που μένει με συγγενείς δεν είναι ευτυχισμένοι και θέλουν να βρουν έναν τρόπο για να είναι καλά μαζί. Εγώ τότε θεώρησα ότι ήταν μια αδύνατη περίπτωση συγκεκριμένη, αδύνατη περίπτωση. Έλα όμως που στο τέλος τα καταφέραμε. Για να τα καταφέρουμε όμως, αυτό που είχε γίνει ήταν να κάνει ο άνδρας εντατική ψυχοθεραπεία, νομίζω ερχόταν και δύο φορές τη βδομάδα τότε, για να δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που τον έκαναν από τα 50 του και μετά, ενώ ήταν ένας σοβαρός οικογενειάρχης να κάνει βλακίες βλακίε τι οποίε και ο ίδιο εκ των υστέρων συνειδητοποιούσε ότι τον προσέβαλα. Ε, θέλω να πω παραπάνω, αλλά αντιλαμβάνεστε, αν ένα άνδρα ε, ε, στηρίζει το sex industry, δεν είναι και κάτι να το. Να, το, να το περηφανεύεται. Καταλαβαίνετε, αν πηγαίνει σε κοινέ για παράδειγμα, σαν, δεν είναι και κάτι για να πει τι σπουδαίο άνδρα είμαι. Ε, ε, πηγαίνω σε εργάτριες του σεξ, χωρίς να υποτιμούμε τη, τα θύματα, τα θύματα το, του κυκλώματος εργατριών του σεξ, δεν φταίνει κοπέλε είναι θύματα, αλλά ένας σοβαρός άνθρωπος δεν κάνει endorse, δεν, 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 δεν εμ, στηρίζει με τίποτα ένα τέτοιο θε, δεσ, θεσμό. Λοιπόν, κάναμε ψυχοθεραπεία, πήγαμε πίσω, 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 πίσω στα παιδικά του χρόνια, στα φιβικά του χρόνια, στα πράγματα που συνέβηκαν στη ζωή του τα οποία τον σημάδεψαν, στο κόμπλεξ και στα κομπλεξιλίκια γενικώ που ένιωθε για διάφορα πράγματα. Κάναμε θεραπεία και μπόρεσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι να τα ξαναβρούνε. Και εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν ζουν ακόμη γιατί έχει πολύ καιρό να του δω, τελευταία φορά που άκουσα νέα του ήταν μια χαρά. Χρειάστηκε όμω αυτό ο άνδρας να κάνει ψυχοθεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτω ώστε να επιστρέψει στο σπίτι και μάλιστα επέστρεψε στο σπίτι μετά που τελείωσε η ψυχοθεραπεία. Ήταν <Το> ένα όρο που του είχα βάλει. Και τον είχε βάλει και η σύζυγο σου. Δεν είμαι μόνο εγώ που τον είχα βάλει. Είχαμε πει ότι αν δεν κάνει την ψυχοθεραπεία σου, και αν δεν κάνει δραστική αλλαγή και ουσιαστική αλλαγή, να παραδεχθεί ποια είναι τα θέματα σου, ποια είναι τα κομπλεξιλίκια σου, ποια είναι η φόβη σου, τι είναι αυτό που σου έλειπε στην πραγματικότητα για να κάνεις αυτά τα πράγματα, και ε, φαντάζομαι αυτό ισχύει και στη δική σας περίπτωση, και εκείνου η γυναίκα του ήταν νεότερη και πολύ ωραία γυναίκα, ήταν και πολύ του, και πολύ του έπεφτε Και εσύ μπορεί και πολύ του να του πέφτει. Δεν σημαίνει ότι απατάνε τη γυναίκα του επειδή βρίσκουν καλύτερε ή καλύτεροι. Αυτό που απατάει το κάνει από, δικά του, από τους, για τους δικούς του δικού του λόγου. Είτε επειδή είναι παίχτη, είτε επειδή είναι κομπλεξικό, είτε επειδή έχει μπλέξει με παρέ που και αυτοί απατούν τι γυναίκε του και θέλει να κάνει το μάγκα, διάφορε τέτοιε βλακίε. Αυτοί οι δυο τα είχαν βρει τότε. Δεν ξέρω αν ο άνδρα σου θα πήγαινε σε ψυχολόγο, δεν ξέρω κιόλα αν έχετε και την οικονομική άνεση να πάτε σε ψυχολόγο, γιατί μπορεί να δέχετε, αλλά μην μπορείτε να πάτε σε ψυχολόγο. Σα συστήνω να πάρετε το βιβλίο μου. Να μείνω ή να φύγω, και να το διαβάσετε μαζί. Να το διαβάσει μαζί με τον άντρα σου, το να μην είναι ένα φύγω». Και αφού είναι 74 και δουλεύει το εργαλείο του, μπορεί να δουλεύουν και τα μάτια του καλά, αφού δεν προσέχει τον εαυτό, να το διαβάσει και να το συζητήσετε. Και να δει αν αυτό ο άνθρωπο έχει τη διάθεση να μπει στον ίσιο δρόμο. Διαφορετικά. Εφόσον λες και εσύ ότι δυσκολεύεσαι πολύ να ζήσεις του, να ζήσεις μόνη σου, ε, και υπάρχει και το οικονομικό θέμα και φαντάζομαι αν πεθάνει και είσαστε παντρεμένοι θα πάρεις και τη σύνταξή του λίγο μακάβριο αυτό που λέω τώρα αν δεις ότι ο τύπο δεν θέλει να αλλάξει μπορεί να κάνετε μια συμφωνία δεν ξέρω αν θα το αντέξεις εγώ προσωπικά νομίζω δεν θα το αντέχω εσύ όμως μπορεί να το αντέξεις γιατί βλέπεις και τον εαυτό σου ότι έχει λίγο αναισθητοποιηθεί που δεν σε έχει πειράξει τόσο πολύ όπως, όπως πριν να κάνετε μια συμφωνία να είσαστε συγκάτοικοι απλώ. Αλλά να μην χωρίσετε. Όντω ώστε όταν με το καλό αποδημήσει κύριων εντό αγωγικών ε, να παρ... να πάρει τη σύνταξή του, όρι, αυτό το σημείο μα έχουν φέρει. Και εφόσον λε δεν λειτουργεί το εργαλείο, μπορεί και να είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. Ξέρει, οι γυναίκε ζουν περισσότερα χρόνια από του άνδρε. Αν. Εγώ προσωπικά στη θέση σου, Φιλενάδα, και στα 66 θα χώριζα. Και από δεύτερο γάμο, δεν θα με νοιάζει. Νομίζω. Ποτέ μη ποτέ. Αυτέ είναι οι απόψει μου. Τώρα δεν ξέρω και οι φίλοι από κάτω τι θα σου πούν. Καταλαβαίνω τι σημαίνει η συνήθεια. Καταλαβαίνω τι σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι η οικογένεια σου πλέον. Δεν είναι απλά ο άνδρα σου. Έχει γίνει σαν αδερφό σου. Έχετε συνδεθεί τόσο πολύ. Αλλά και αυτού ρε παιδί μου, πόσο άταχτο. Όντω είναι πάρα πολύ άταχτο. Πολύ το καλύτερο, το ιδανικότερο είναι να τα βρείτε ουσιαστικά. Και να ξεκινήσετε μεταξύ σα να φλερτάρετε. Δηλαδή να του πει: Ξέρει, έχω και εγώ κινητό. Μπορεί να παίρνει και εμένα τηλέφωνο. Πα και εμένα τηλέφωνο και να μου πει και εμένα καλή νύχτα, μωρό. Ή μπορεί να κάνετε παιχνιδάκια. Ξέρω εγώ, να πηγαίνει στο πάρκο και που κάθονται οι γέροι στα παγκάκια. Γιατί να είναι ηλικιωμένο είναι ο κύριο. Και να σου στέλνει μηνύματα ενώ είσαι στο σπίτι. Ή να βγαίνει εσύ έξω με τι φίλε σου για καφέ και αυτό σου στέλνει μηνύματα. Δηλαδή, πε του, θε παιχνίδι, κάνε μαζί μου. Ή πάμε, αγαπητέ μου, αγαπημένε μου, πάμε σε ένα ουρολόγο να σε εξετάσει, να δούμε τι συμβαίνει με το τέτοιο σου και δεν ανορθώνεται. Να κάνει θεραπεία, να ξεκινήσουμε τη σεξουαλική μα ζωή, να είσαι καλά. Αλλά πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Όχι μόνο. Μην το στείλει να πάει στον ουρολόγο αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία πρώτα, γιατί θα πάρει φτερά! Και θα τα κάνει πολύ περισσότερο αυτά. Θα πάρουν και τα μυαλά του αέρα. Κατάλαβε πρώτα ψυχοθεραπεία και μετά. Η γνώμη μου. Τώρα, ξαναλέω, όπω λέω και στα περισσότερα βίντεο και ισχύει για όλα τα βίντεο, αυτό που λέω δεν αποτελεί διάγνωση, επίσημη διάγνωση σε καμία περίπτωση, δεν αποτελεί ψυχοθεραπεία και είναι καλύτερα να δείτε και κάποιο ειδικό από κοντά. Σου στέλνω την αγάπη μου και σε σένα και στη συγγένεια σα, ούτε νεαρή που έχει το mail. Φιλιά, καλό βράδυ.